λάβει. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγάλη τη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλώμενο πόσο σημάδιο. Εκτείνω τον ουρανό ω υδέρινο, στεγάζουν ενίδαση τα υπερό αυτού. Ότι τη λέει την επίβαση να ακούω, περιπατών επιπερίγωνα μένω. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή που πληθύσεται στον αιώνα του αιώνα. Άπιστο ο σημάδιο των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέρξονται από φορεί βροντίσου τη διάσωση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συντεδίε των τόπων, όνε θεμελίω σα αυτά. Όριον έτου, ο ου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψουν και καλή σε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αμέσω των ωραίων διερεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλα και ειδήξαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του να νου κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών τόσου η φωνή. Ποτίζον όριοι των υπερών αυτού από κακού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων πόρτων τη πτήρηση και γλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτον εκ της γης και ίνος εφραίει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσετε τα ξύρα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ας εφήτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίδησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έτου σκότω και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφή επίησα, επληρώθη ήδη κρυσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ούτε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπρο το πόση, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, τότε σου αυτή συλλέξουση. Άνοιξε τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται χριστότητα. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Ανταμελεί το πνεύμα αυτό και εκλείψουση και ει τον χούν αυτόν επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και πτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, σε φραντίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο τον κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό που έω υπάρχω. Η διευθύνη αυτό η διαλογή μου, εδώ δεν φραντίσουμε επί τον κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει άξιο, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την πτήση αυτού επ' του σκότω και γένε τον ήξ. Πόσα μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίη σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Η επίσημο κύριε δόξα σε. Yeah.
Oh, no.
επισάτω Ισραήλ επί των Κυρίων. Λαός δισελής και παράνομος, ίνατι μελετάγεντα, ίνατι την ζωή των των πάντων χτίστην και Θεόν της αιώνας.
Amen.
των δωρημάτων πληγάσμι επιθέντες αντί ζωής νεκρούντες κρεμώντες επί ξύλου ως κακούργων των ευεργέτην ως παράνομων των νομοδότην ως κατάκριτων των πάντων αδίκως ετάζε.
προς τον εαυτού φίλων και απελίετο στην παρεβολή. Ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβί νέος, ούτε ξεπορεύεται εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον,
Ιδού συνηλέγει, ανάγαγε τον λαό τούτον, σιδεού και δηλωσάσμη, όσοι να αποστελεί με τεμού. Σιδε μη είπα, είδα σε παραπάντα και χάριν έχει παρεμή. Ήουν έβρικα χάριν εναντίον σου, εμφανισόμησε αυτόν, είναι αγνωστό είδωσε, όπω αν ο ευρικό χάριν ενώπιό σου και είναι αγνό, ότι λαό σου το έθνο το μέγα τούτο. Και λέγει, αυτό προπορεύσω μέσου και καταπάψωσε και είπε προ αυτόν. Ή μισή αυτό συμπορεύσει με θυμών, μη με αναγάγησε δεύτερ. Και πώ γνωστόν έστε αληθώ, ότι έβρικα χάριν παρασύ, εγώ τε και ο λαό σου, αλλά οι συμπορευμένου σου με θυμών, και ενδοξαστήσω με εγώ τε και ο λαό σου, παραπάντα τα έθνη όσα επηγήσεστε. Είπε δε κύριο προ Μωυσή, και τούτο ει το λόγο ονείρικα ποιήσω, έβρικα γά χάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντα. Και λέγει Μωυσή, δείξω μη τη σε αυτού δόξα, και είπε, εγώ παρελεύσω με πρότερό σου τη δόξη μου και καλέσω το ονοματί μου. Κύριο εναντίον σου και ελεήσω, όναν ελεώ και εκτηρήσω, όναν εκτήρω. Και είπε, ού δεν είσαι δίν το πρόσωπό μου, ού γαρμι ήδη άνθρωπο το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε κύριο, ιδού τόπο παρεμή και στήθη επί τη πέτρα, η νίκα διάν παρέλθει δόξα μου, και θύσωσε η σιωπήν τη πέτρα, και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως απαρέλθω. Και αφελώ τη χείρα μου και τότε όψη τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου ού κοφθεί σε τέση. Προκείμενο 24. Δίκασον κύριε του αδικούντα με, ανταπεδίδω σάμι πονηρά διαγαθών. Υιό το ανάγνωσμα. Ευλόγησε κύριο τα έσκατα του Ιώβ μάλλον, ή τα έμπροσθεν, ή δε τα κτίνια αυτού πρόβατα μύρια, τετρακισχύλια, κάμιλι εξακισχύλια, ζεύγι βόρ χίλια, όνι θύλιε ομάδε χίλια. Γενότε δε αυτό ή επτά και θυγατέρε τρει, και κάλεσε τη μερ πρώτην ημέρα, τη δε δευτέρα κασία, τη δε τρίτην αμαλθέα κέρα, και ούκε βρέδισαν κατά τα στιγατέρα Ιώβ, βελτίου αυτών εν τη υπουρανών. Έδωκε δε αυτές ο πατήρ κληρονομία είναι της αδελφής. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγή έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240, και είδεν Ιώβ τους Ιούς αυτού και τους Ιούς των Ιών αυτού τετάρτην γενεάν και ετελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτού πάλι να αναστήθεστε μεθόν ο Κύριος ανίστηση. Ούτως ερμηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου, εν μερική κατοικών την αυστήτη διεπισορίης της Ιδουμαίας και Αραβίας, προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιωβάβ, λαβών δε γυναίκα Αράβησαν, γεννά Ιών όνομα ενών. Ήν δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ, εκ των Ισάβ Ιών Ιός, μητρός δε Βασόρας, ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού συνήσιο πες μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωρεστήσετε σφόδρα. Ον τρόπον εξτήσονται επί σε πολλοί, ούτως θα δοξήσει από τον ανθρώπων το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάζονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξου οι βασιλείς στο στόμα αυτών, ότι ίσου κανηγγέλει περί αυτού όψονται και ίου κακικόαση συνήσουση. Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχείο κυρίου τι μη επεγαλύθη. Ανηγείλαμε ενός πεδίων εναντίον αυτού ως ρίζα εργή διψώση. Ούκε στην είδος αυτό ουδέ δόξα και είδομεν αυτόν και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος επληγεί όν και ειδός φέρει μαλακία ότι απέστρατε το πρόσωπον αυτού ή τιμάστη και ούκε λογίστη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών αδυνάτε και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, είναι πόνο και πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τα σαμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια τα σανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν, το μόλοπι αυτού ημείς η άθημε. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημε, άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη. Και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών και αυτός δια το και και κακώστε ούκ ανοίγει το στόμα αυτού. Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος άφωνος, ούτως ούκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη,
την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από τη γης η ζωή αυτού, από τον ανομιών του λαού μου ήρθε εις θάνατο, και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού, και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι η ανομία νου πεποίησε, που δε βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού, και βούλεται Κύριος, καθαρίσε αυτόν από της πληγής. Εάν δότε περί αμαρτίας, η ψυχή μόνο όψετε σπέρμα μακρόβιον, και βούλεται Κύριος εν χειρί αυτού, αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού, δείξε αυτό φως και πλάση τη συνέση δικαιώσε δίκαιον, ευδουλεύοντα πολλής και τα σαμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μερεί σκύλα, ανθόν παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού, και εν της ανόμης ελογίστη και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεγε και δια τα σαμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα ίου τίκτουσα, ρίξον και βόησον ίου κοδίνουσα. Ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, ή της εχούσης των άνδρα. Ενθετωμέν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα, και νυχτή εναντίον σου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο λόγος σου του σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημιν δύναμης Θεού εστί. Γεγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω, που σοφός, που γραμματεύς, που συζητητής του αιώνους τούτου, που γιεμόραν εν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επειδή γαρεν τη σοφία του Θεού, που καίγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημειονετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσιν, ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλυσι δε μορίαν, αυτής δε της κλητής, Ιουδαίης δε και έλυσι Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς εστέ Χριστό Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Είναι καθώς και γραπτέ, ο
καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Καγώ έρθον προς ημάς αδελφοί, ήλθον ούχα καθ' υπέροχην λόγου η σοφίας, καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ούχα ρε κρίνα του ιδέν αιτίεν ημίν, ημίσουν Χριστόν. Συνηγμένον αυτό είπε αυτοίς ο Πιλάτος, τι θέλετε απολύσω ημίν.
Μονάγαρε έπαθαν σήμερα και τον άρδι αυτόν. Ιδέα κυρίστη πρεσβύτερη, έπεισαν τους όρθους ή να αιτήσονται τον Βαραβά. Το δε Ιησού απολέσωση, αποκριθήτω ηγεμόν είπε αυτής. Τι να θέλετε απ' τον βία να πωλήσω ημίν, ιδε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, διούν ποιήσον Ιησού τον λεγόμενον Χριστόν. Λέγουσι αυτό πάντε σταυρωθήτω, ο δε ηγεμόν έφη, τι γάρ κακόν επίσε, ιδε περισσός έκρατον λέγοντε σταυρωθήτω. Δόντε ο Πιλάτος, ότι ουδέν αφαιδεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρα πενύψαντος ασκήρως απέναντι του όφλου λέγον, αθώς ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε, αποκριθείς πας ο λαός, είπε το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέντησεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησού φραγγελώσας, παρέδωκε αλλή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνων παραλαμβώντες τον Ιησού εις το πρετόριον συνήκαγον επ' αυτόν, όλοι την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό φλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφαναν εξακαθόν επέστηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπλωστεν αυτού ενέπαιζον αυτόν λέγοντες και είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων και εμπτύσαντες αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη φλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ρημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον κυρινέων ονόματι Σίμωνα, τούτον ηγάρευσαν οι ναύροι των σταυρών αυτού και εθώντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος κρανίου τόπος. Έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταφωνείς με μυγμένος και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν, σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες πλήρως, ή να πληρωθεί το ρηθέντυπο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλαν πλήρως, και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέστηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτία αυτού και γραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστές, εις εκ δεξιών και εις εκ ξεγονίμων. Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων ευλαστήμι αυτών λέγον, εισύ ο Χριστός όσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείτε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, που δε φοβήσει το Θεό, ότι εν το αυτό κρίματι, και ημείς με δικαίως άξια γαρών επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως ουδέου δεν άτοπον έπαιξε, και ένεγε το Ιησού, μνήσει τη μου Κύριε όταν έρθει σε τη βασιλεία σου, και είπε αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσι σήμερα μετέ μου έσυ εν το παραδείσο. Ιδέ παραπορευόμενοι ευλαστήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτόν, και λέγονται, ο καταλύος των λαών και ενδυσύν ημέρες οικοδομών σώσαν σε αυτόν. Οι όσοι του Θεού κατάβηθη από του σταυρού,
Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζονται με τον γραμματέα και πρεσβυτέρων έλεγον. Άλλους έσωσε αυτόν ουδύνατε σώσε, οι βασιλές Ισραήλες τι κατά πάντα αντίνα του σταυρού και πιστέψαμεν αυτό. Πέπιθεν επ' των Θεών, ρησάστον ειν αυτόν, η θέλης αυτόν, είπε γαρ, ότι Θεού ημίως, το διαυτό κυριστέ εις σταυρωθέντες αυτόν, ίδιναν αυτόν. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένεται επί πάσαν την γη, έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτη ώρα ανεβόησε ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαθανή, του τεύτη Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με κατέλειπε, την έδε τον εκείες όταν ακούσαν δε φέλεγον, ότι ηλία φωνή νούτος, και Θεός δραβώσεις αυτόν και δραβώς φόγκον, κλείσεστε όξου και περιθείς καλά μου επότηγεν αυτόν. Οι δε λυπή έλεγον, άφες είδωμεν, ή έρχεται ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς κάνει κράξε φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα, και ειδού το καταπέτευμα του ναού ευχήσει δύο, από άνωθεν έως κάτω και η γη ευχήσει και πέτρες σκίστησαν και τα μνημεία νεώθησαν και πολλά σώματα, τότε τυμμένων Αγίων ηγέθη και ξεθόντες εις των μνημείων, μετά την έγκαιση αυτού εισήθων εις την Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοί. Ο δε κατώνταρχος και με τα αυτού τηρούντες τον Ιησού ειδώντες τα συμβόν και τα γενόμενα εφοβήθησαν σπόδρο αδεύοντες, αληθώς Θεού Υιός ηνούτος. Ιούν Ιουδαίοι να μη μείνει επ' του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ηγάρ μεγάλη μέρα εκείνη του Σαββάτου. Η ρώτησα τον Πιλάτο, είναι κατεργός την αυτόν τα σκέλη και αθρώσει. Ήρθαν ούν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέρξαν τα σκέλη και του άλλου τους εις σταυρωθέντας αυτό. Επιδέ τον Ιησού εθώτε, ως είδαν αυτόν ήδη τεχνικότα, ου κατέρξαν αυτού τα σκέλη. Αλλά εις ο στρατιωτών λόγιν αυτού την πλευράν ένιξε και ευθέως εξήθε αίμα και είδος και ουρακός με μαρτύρηκε και λυθυγείες την η μαρτυρία αυτού. Κακίνος είδεν ότι ελυθυντέγει, είναι και εμείς πιστεύσιτε, εγένε το καρτάφτα είναι η γραφή πληρωθή. Ως τούνο σου τριβήσετε αυτού, και πάνι νετέρα γραφινέγγι, όψον δε ισόν εξεκέντησα. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινε συγκολούθησα τον Ιησού από την Γαλιλαία και ακολούθησε αυτόν. Εν ίση Μαρία η Μακαρινή και Μαρία η του Ιακώβου, κι ως η μύτη και η μύτη των Υιών Ζεβεδαίου. Οψία δε γενωμένης, ήθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθαίον, το όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσεθώς το πεινότο, ηθίσα το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος ετέλεψε αποδοθήνε το σώμα και λαβώ το σώμα ο Ιωσήφ ενετήριξεν αυτός την δόνη καθαρά και έθηκεν αυτόν εν κενό αυτού μνημείο.
ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Thank you.
Λαμπρότητος ηξίωσα. Ο οίκος
πολλοέρων συγκοφαντούμενων εφρήτων την άφαντων μακροθυμίαν σου και των λίθων του μνήματος και συσφραγισθέντα εξού την ακύρατον πλευράν μελόγευσαν. Όμως την ημών σωτηρία χαίρωσε εγών συνδόξον εσύν καθαρώσει σου φιλάνθρωπε. Oh,
Amen.